Το τίτλο The Business Of, να πω κάτι. Πολλοί από εσάς το πήρατε λίγο αρνητικά. Business δεν σημαίνει εκμετάλλευση, δεν σημαίνει κακός προγραμματισμός, δεν σημαίνει θέλω να βγάλω κάτι από εκεί που δεν υπάρχει και θέλω να βγάλω το περισσότερο από αυτό. Business είναι κάτι καλό. Όταν λέω Business of Dance, έχω μόνο θετική στάση απέναντι σε αυτό που ονομάζεται Business of Anything. Δεν πειράζει. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάω λοιπόν, που δεν είχα προγραμματίσει να ξεκινήσω κάπως έτσι. Άρα λοιπόν η στάση δική μου στο σημερινό μας σεμινάριο είναι μόνο η θετική άποψη του business off. Ο λόγος που το έκανα ήταν επειδή ο Εμίλιος Μπούσιος με έβαλε σε αυτή τη θέση να το κάνω, από να βγάλω ένα λόγο. Πρέπει να βγάλεις ένα speech, να πεις κάτι. Μα, και λέω θα κάνω business of dance. Γιατί όμως? Γιατί όταν ήμουν στο Juilliard στη Νέα Υόρκης, είχα ένα τρελό καθηγητή, αλλά πολύ ιδιοφυΐα, ο οποίος ήταν συνθέτης. Εν τω μεταξύ, αυτά που λέω τώρα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που έχω προγραμματίσει να πω, αλλά τέλος πάντων. Ήταν λοιπόν ο συνθέτης ο Τζολ Σάξ και παραγωγός του NBC, ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ήταν πολύ φημισμένος σε αυτό που έκανε και δίδασκε στο Juilliard. Το Juilliard είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Performing arts. Τι σημαίνει performing arts? Μουσική, χορός, θέατρο. Τα μεγαλύτερα ταλέντα από όλο τον κόσμο συναθρίζονται στο Juilliard. Με το όνειρο της μεγάλης καριέρας. Ο Τζολ Σάξ λοιπόν μας έλεγε: είστε κάφροι. Εμέσον πλήρη σαφώς. Δεν έχει σημασία πόσο ταλαντούχοι είστε, πόσο αστέρια είστε, πόσες πολλές ώρες κάνετε προπόνηση, αν δεν έχετε την αίσθηση του επαγγελματισμού και του καλού επιχειρηματικού πλάνου. Δεν έχει σημασία πόσο καλή πιστεύετε ότι είστε. Αυτό λοιπόν, όταν ένα 15χρονο κορίτσι και μαζί με εμένα άλλη 100, αν θέλεις Εμίλιο, μεταφράζει λίγο αργότερα, γιατί ακούω και λίγο που συντονίζομαι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μία παρέα. Thank you. Σιγά με θες να πεις κιόλας. Λοιπόν, ένα λοιπόν παιδί 15 ετών που πιστεύει ότι είναι το μοναδικό ταλέντο στον κόσμο και μαζί με εμένα άλλη 100, που όντως έτσι ήτανε, όταν λοιπόν ακούει ότι δεν είσαι τίποτα αν δεν έχεις τη σωστή αίσθηση του επαγγελματισμού και τι σημαίνει αυτό, όταν το ακούει αυτό λέει, τι μας λέει μόνο αυτός. Αυτά που έμαθα λοιπόν σε αυτό το μάθημα του Τζολ Σάξ ήταν αυτό το μάθημα που μου έχει μείνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο Juilliard. Γιατί μάθαμε για τη ζωή του Μπετόβεν, του Μότσαρτ, δαλαρά, τη μορφολογία, θεωρία της μουσικής, τα πάντα. Όμως το business of music, που σημαίνει επαγγελματισμός, συνέπεια και καλό επιχειρηματικό πλάνο, ήταν αυτό που μου έμεινε. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που θέλω να μεταφέρω αυτά που έμαθα από το συγκεκριμένο μάθημα σε συνδυασμό με την εμπειρία μου με το χορό, όσον αφορά βέβαια τα διοργανωτικά μου πλάνα. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω κάποια πράγματα που έτσι όπως τα βλέπω εγώ μπορούν να βοηθήσουν εσάς ως σχολάρχες πρώτον και ως χορευτές δεύτερον. Άρα λοιπόν, αυτά που θα πω σήμερα έχουν δύο κεφάλαια ουσιαστικά. Το πρώτο απευθύνεται στους σχολάρχες και το δεύτερο απευθύνεται στους χορευτές. Εγώ δεν έχω σπουδάσει business, ούτε έχω σπουδάσει οικονομικά. Είμαι καθαρά καλλιτεχνική φύση, αλλά πάντα όταν έβλεπα κάτι καλό, είχα την ικανότητα να το απορροφώ και να το κάνω δικό μου στα δικά μου μέτρα και σταθμά. Τι σημαίνει λοιπόν business off? Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Δεν θα μιλήσω για τις σπουδές μου, δεν θα μιλήσω. Αυτά μιλάνε οι άλλοι για μένα καλύτερα. Να μην τα πω εγώ, ό,τι έχω κάνει. Θα τα δείτε στην πορεία, έτσι κι αλλιώς, όποιος ενδιαφέρεται θα μαθαίνει. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο τώρα, γιατί πέρασε και η ώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν business off? Ξεκινάμε το θέμα σχολές χορού. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Σας έχει τύχει λοιπόν να μπαίνουμε σε ένα χώρο και αυτός ο χώρος να έχει μια ενέργεια τόσο δυνατή, τόσο κάτι να έχει που λέμε ο χώρος αυτό και να μας τραβάει και να μην θέλουμε να φύγουμε. Καλή ώρα, όπως. Κυρίες Γαλαγάλες, το όμορφο ξενοδοχείο σας. Νομίζω όλοι νιώσαμε ότι κάτι μας τραβάει εδώ, θέλουμε να μείνουμε παραπάνω εδώ. Και επίσης είμαι σίγουρη ότι σας έχει τύχει να μπείτε σε έναν άλλο χώρο που κυριαρχεί το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε να φύγουμε. Κάτι δεν μας αρέσει, δεν ξέρουμε τι, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε τι είναι αυτό. Αυτό λοιπόν το κάτι δεν είναι επειδή ο καιρός είναι χάλια ή επειδή αισθανόμασταν κάπως ή δεν μας αρέσει ο ιδιοκτήτης ή αυτό. Αυτό το κάτι έχει να κάνει με πολύ σωστή, μελετημένη, επιχειρηματική δουλειά πίσω από κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει σε ένα χώρο. Όταν μιλάμε λοιπόν για χορό,
Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο χορός είναι εικόνα. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε όλοι, γιατί πραγματικά η λέξη αυτή έχει στιγματίσει, χαίρετε, τη δικιά μου πορεία στο χορό. Η εικόνα, η σωστή εικόνα. Όταν λοιπόν μιλάμε για σχολές χορού, αυτό που πρέπει να έχουν, θεωρώ, οι σχολάρχες υπόψη του, είναι την εικόνα που θέλουν να βγάλουν προς τα έξω για τη σχολή τους. Η εικόνα που έχω εγώ λοιπόν ως επισκέπτης και ως διοργανώτρια στις σχολές χορού, 8 στις 10 σχολές χορού, είναι η εικόνα της δεύτερης περίπτωσης που σας προανέφερα, ότι δεν με τραβάει ο χορός, θέλω να πάω μακριά, θέλω να φύγω. Δεν έχω σχολή χορού, είμαι ουδέτερη, γι' αυτό και μπορώ να λέω αλήθειες, δεν είμαι ανταγωνιστική, αλλά θεωρώ ότι οι σχολάρχες, οι 8 στους 10, κάνουν κάποια βασικά λάθη όσον αφορά την παρουσίαση των σχολών τους και την παρουσίαση του τι πιστεύουν για το χορό. Ποια είναι αυτά, κατά τη γνώμη μου? Πρώτον, το μέγεθος. Οι σχολές χορού στην Ελλάδα είναι όλες μικρές. Μικρή σχολή τι σημαίνει? 40, 50, 60, 70 τετραγωνικά. Είναι μικρή σχολή. Γιατί είναι λάθος αυτό? Το μέγεθος μετράει. Και όταν αφορά το χορό, θεωρώ ότι το μέγεθος είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα κάποιου χώρου. Οι μικροί χώροι δεν μπορούν να κάνουν απόσβεση, ξεκινήσουμε από τους οικονομικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι πιστεύουν, θεωρώ, ύστερα από τη δική μου επαφή με τους σχολάρχες, ότι δεν μπορούν να επενδύσουν χρήματα σε ένα μεγάλο χώρο, γιατί το νίκιο είναι ακριβό, και επιλέγουν να ξεκινήσουν σε πολύ μικρούς χώρους, οι οποίοι θα τους καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Κατά με, αυτό είναι λάθος. Ένας μικρός χώρος, αυτό που δείχνει πρώτα προς τα έξω είναι το εξής. Δεν είχαμε budget, δεν είχαμε να επενδύσουμε. Κάναμε μια δουλειά η οποία έχει διάρκεια 4 με 5 χρόνια, το πολύ. Και ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάτε με την ιδέα ότι θέλετε να βγάλετε, να πάρετε τα χέρια σας και να βγάλετε οι ίδιοι τα μάτια σας. Γιατί η βιωσιμότητα του μικρού χώρου είναι πολύ μικρή, κατά με. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ένας χώρος για να λειτουργήσει και να κάνει απόσβεση πρέπει να έχει τουλάχιστον 4-5 ιδιαίτερα την ώρα και ένα ομαδικό που θα μπορεί να συγκρατήσει τον κόσμο. Η αξία μιας σχολής χορού είναι να κάθεται ο κόσμος, αυτό που πιστεύω, όσο περισσότερο μπορεί στη σχολή. Ένας μικρός χώρος διώχνει το μαθητή, κάνει το μάθημά του, μυρίζει και λίγο αίθουσα μετά από το χορό, πρέπει να φύγει ο επόμενος ο ιδρώτας. Όσο περισσότερο κάθονται οι μαθητές σας στο χώρο σας, τόσο περισσότερο είναι κέρδος για σας. Δεν έχει σημασία να κάνουν μαθήματα. Τους θέλετε εκεί. Ένας μεγάλος χώρος έχει τις δυνατότητες επινοικίασης. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο που θα πάρετε εκείνη τη στιγμή από κάποιον. Γιατί, ας πούμε, από γενέθλια, από ενοικίαση για γάμο, ενοικίαση για παιδικό πάρτι. Δεν είναι το ενίκιο που θα πάρετε εκείνη τη στιγμή. Είναι ότι ανοίγετε τους ορίζοντές σας σε καινούργιους ανθρώπους που θα έρχονται σε εσάς. Και αύριο μεθαύριο θα είναι οι μαθητές σας. Αυτό που λείπει, θεωρώ, από τους περισσότερους σχολάρχες, και εκεί θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, είναι οι βλέψεις ότι βλέπω κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να μου προσφέρει το τώρα. Θα ήθελα να βλέπω περισσότερους ανθρώπους στον χώρο του χορού να έχουν βλέψεις πιο τολμηρές, να τολμήσουν να κάνουν κάτι, να κάνει τον μπαμ. Είχα την ίδια, γιατί θέλω να σας μιλήσω με παραδείγματα, είχα τον ίδιο ενδιασμό όταν έπρεπε να πάω στο γήπεδο. Γιατί οι διοργανώσεις μου είχαν μεγαλώσει και έπρεπε να πάω κάπου, τέλος πάντων, που να χωράμε. Και έπρεπε να πάω στο γήπεδο. Είχαν έρθει λοιπόν όλοι πάνω και λέγαμε: Όλα, πας, λέει, σε δημοτικά γήπεδα. Ο άλλος τα παίρνει τζάμπα. Ο άλλος είναι Παυλίδης. Λοιπόν, και. Ναι, αυτό όλοι ξέραν να μου πούνε ιστορίες πώς φιλνικιάζονται τα γήπεδα. Α, λέω τζάμπα, τι λέει, παιδί μου, τζάμπα γήπεδο. Οκ, okay, ήρθε η ώρα λοιπόν να επιλέξω γήπεδο. Και είναι και πολύ εύκολο, μου λέει, να βρει γήπεδο. Α, βρει γήπεδο, πολύ εύκολο. Τι λέτε, ρε παιδιά, εγώ εύκολο γήπεδο, οκ. Okay. Ήρθε η ώρα λοιπόν και αυτό που συνειδητοποίησαν το εξής, ότι να βρεις γήπεδο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν γήπεδα διαθέσιμα, κάνουν προπονήσεις οι ομάδες, το να τ' άλλο. Συνήθως οι σύλλογοι είναι ασυνεννόητοι, τελείως, δεν μπορείς να συνεννοηθείς, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, και φυσικά τίποτα δεν είναι τζάμπα, δεν υπάρχει αυτό. Πήγα λοιπόν στους ίδιους ανθρώπους και τους λέω, και δεν ήξερα να μου πούνε κάτι, γιατί στο μπλα 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 όλοι ξέρουν να λένε. Στην ουσία όμως, α, δεν ξέρω. Αλλά εσύ δεν μου λέγεις ότι τώρα ναι. Τέλος πάντων, μετά από λόγο, δεν ήξερα κι εγώ τι να κάνω και επέλεξα να κάνω διαγωνισμό σε ένα δημοτικό γήπεδο, το οποίο ήταν στην Νέα Σμύρνη. Το οποίο έχει όλα τα κακά, αυτό που λέω τώρα, της προχειρότητας, της μικρής επενδυτικής βλέψης, ασυνεννόητος σύλλογος. Και ο μόνος λόγος που πήγα εκεί ήταν επειδή είχε air condition. Και λέω, δεν μπορούν τα παιδιά να
χορεύουν και να υδρώνουν μέσα στο κατακαλό καιρό και να έχω κακό σέρβις. Τους είπα λοιπόν, έρχομαι εδώ γιατί θέλω να λειτουργήσει αυτό, αυτό και αυτό. Είμαστε σύμφωνοι, σύμφωνοι. Έρχομαι εδώ γιατί θέλω να λειτουργήσει αυτό, αυτό και αυτό. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Φυσικά τον Νίκο ήταν χαμηλό, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι 9 η ώρα που ήταν full το γήπεδο. Please don't talk. You distract me. You learned Greek. But you can talk a little bit softer, please. Thanks. Την ώρα λοιπόν που ήταν full το γήπεδο από κόσμο, 9 η ώρα κλείνει το air condition. Και ξαφνικά όλοι υδρώνουμε. Έγινε έτσι, ξέρετε πώς είμαι όταν επηρεάζω και λέω, τι συμβαίνει εδώ, αμά μου λέει, δουλεύει όλη τη μέρα και θα πέσει η τάση και θα αυτό. Λέω, δεν ήρθα εδώ και σας είπα, θέλω να λειτουργήσει το air conditioner με αυτό, αυτό και αυτό. Όλοι είχαν γίνει λούιδες. Πού θέλω να καταλήξω. Έπεσα λοιπόν στην ίδια λογική, να μην επενδύσω για κάτι καλύτερο, να πάω στην πεταπατημένη, το κάνει ο άλλος, το κάνω κι εγώ έτσι. Τα παιδιά παραπονέθηκαν, υπήρχαν και άλλα προβλήματα, είστε οι καθαρίστρες που δεν υπήρχαν. Λέει, τι εδώ πέρα, λέει, τα καμαρίνια αυτά, χαμός, λέω, εντάξει, θα καθαρίσω κι εγώ μαζί σας. Δηλαδή, έπεσα σε μια λογική, οικογενειακή, πρόχειρη, άσχημη. Αυτό είναι που βλέπω στις σχολές χώρες τις περισσότερες. Όχι όλες. Τις περισσότερες όμως αυτό βλέπω. Φύγετε από αυτή τη λογική. Φύγετε από τη λογική που το κάνει όλο και το κάνω κι εγώ έτσι. Επενδύστε σε κάτι μεγαλύτερο. Τολμήστε. Να έχετε αυτό που λέμε vision. Πώς λέμε το vision στα. Now it's your time. Όραμα. Όραμα. Λείπει το όραμα από αυτό που βλέπω, από την εικόνα των σχολών χορού. Πάω παρακάτω, έχω πολλά να πω, τα λέω γρήγορα, γιατί και ο χρόνος πέρασε. Δεύτερον, η χρωματολογία και το design από τις σχολές είναι κάτι που επίσης λείπει. Δεν απευθύνεστε σε θέματα που αφορούν το δικό σας σπίτι, το δικό σας γούστο, την ψυχολογία. Απευθύνεστε σε ανθρώπους, δεκάδες ανθρώπους, με διαφορετικές ψυχολογίες, με διαφορετικά θέλω, με διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες να οργανώσουν τη σχολή σας. Έτσι ώστε όταν μπαίνουμε, ας πούμε, σε ένα τέτοιο χώρο όπως είναι εδώ και λέμε «Wow», δεν υπήρχε νομίζω κάποιος από εσάς που να έρθει εδώ και να πει ότι δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτή την αίσθηση που έχουμε εμείς σήμερα εδώ πρέπει να την έχει αυτός που πηγαίνει στη σχολή σας. Και όχι να βλέπω εγώ και οποιοδήποτε πελάτης ότι «Α, αυτό πρέπει να το έχει βάψει ο θείος του». Ή αυτό εκεί το πάτωμα, εντάξει, προξέχει και λίγο το καλώδιο εκεί, δεν πειράζει, το βολέψουμε. Είναι πρόχειρα πράγματα αυτά. Είπαμε, ο χορός είναι εικόνα. Αποφύγετε αυτές τις εικόνες. Γιατί αυτό είναι business. Έτσι θα κρατήσετε τον μαθητή σας όσο περισσότερο μπορείτε στη σχολή σας. Γιατί θα εκτιμήσει αυτό που έχετε να του προσφέρετε, θα εκτιμήσει το διαφορετικό που έχετε, το παραπάνω από την πεπατημένη και στην ουσία η απόσβεση θα έρθει πολύ πιο εύκολα όταν έχουν γίνει επενδύσεις σωστές. Τρίτον, πάω γρήγορα. Customer service. Τι σημαίνει customer service, εξυπηρέτηση πελατών. Μπαίνουμε σε ένα χώρο, ψωνίζουμε όταν ο πολιτής είναι καλός. Φεύγουν τα λεφτά έτσι. Μα δεν ήθελα να πάρω παπούτσια. Ήθελα να πάρω τσάντα. Και τελικά πήρατε και τσάντα και παπούτσια και καπέλο. Γιατί ο πολιτής ξέρει καλά τη δουλειά του. Οι περισσότεροι σχολάρχες, όταν μπαίνουμε στη σχολή, αυτό που αισθάνομαι εγώ είναι ότι δεν ξέρουν πώς να τραβήξουν τον υποψήφιο μαθητή. Δεν ξέρουν να μιλήσουν. Τα μάμου σου του, έλα κάτσε αυτό. Αρχίζουν να μιλάνε για τον εαυτό τους τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, λες και κάνουν χάρη στο μαθητή να έρθει προς αυτού. Υπάρχουν πολλά κεφάλαια του πώς να προσεγγίζετε τον κόσμο, πώς να τους κάνετε να αισθανθούν μοναδικοί, να αισθανθούν καλύτερα, ότι είναι σε ένα περιβάλλον που έχει να τους προσφέρει κάτι καλύτερο. Και αυτό θέλει δουλειά και θέλει διάβασμα. Customer service είναι μεγάλο θέμα. Η εξυπηρέτηση και η προσέγγιση των μελλοντικών σας μαθητών. Πάω παρακάτω, πάω γρήγορα, δεν πειράζει. Τώρα πήρα φορά. Λοιπόν, το τελευταίο στοιχείο που θεωρώ είναι πάρα πολύ βασικό είναι η κατάρτιση των δασκάλων. Έχω τύχει σε σχολές χορού, μπαίνω μέσα και δεν ξέρω ποιος είναι ο μαθητής και ποιος είναι ο δάσκαλος. Επίσης, η κατάρτιση των δασκάλων έχει να κάνει και με την παρουσία τους. Έχω δει δασκάλους να κάνουν μάθημα με αρβίλες, εγώ δασκάλους να κάνουν μάθημα με τσιγάρο στο χέρι, πολύ κοντά μίνι φορέματα από τις κοπέλες. Μία εικόνα που δεν αρμόζει σε αυτό που πρέπει να αισθάνεται κάποιος όταν έχει στη σχολή σας. Πάω σε έναν χώρο και θέλω να αισθάνομαι ότι ανεβαίνω. Αυτό πρέπει εσείς ως σχολάρχες να το περάσετε στους δασκάλους σας και οι δάσκαλοι σας στους μαθητές σας. Μην επενδύετε σε ανθρώπους που μόλις έχουν μάθει 2-3 βήματα. Μην επενδύετε σε δασκάλες που χρησιμοποιούν την εμφάνισή τους για να προσεγγίσουν κόσμο. Είναι λάθος. Σας πω γιατί είναι λάθος. Είχα πάει σε ένα ταξί πριν πολλά χρόνια όταν δεν οδηγούσα. Καθόμουν πίσω. Και μπροστά ήταν ο ταξιτής με έναν συνοδηγό, ο οποίος μιλάγανε.
Και δεν ήταν καλά ο συνοδηγός. Του λέει τι άλλο, μου έχω μαλώσει με τη δικιά μου. Και τι έγινε γι' αυτό. Λέει έχει σχολή χορού μου. Τώρα καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Χω. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα τόσο άσχημα. Μου πέσαν τα μούτρα. Έλα μωρέ, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι η εντύπωση που έχει ο περισσότερος κόσμος για τις σχολές χορού. Έχετε αναρωτηθεί γιατί σημαίνει αυτό. Ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός μας στο να προσθέτουμε αυτή την αρνητική ενέργεια και την αρνητική εντύπωση που έχει ο κόσμος για τους χορευτές. Ο χορός είναι τέχνη. Πόσοι από εμάς μπορούμε να το προβάλλουμε ως τέχνη, έτσι ώστε να μην λέει ο κάθε άσχετος, έλα μωρέ τώρα σχολή χορού. Και δεν έχω σχολή χορού και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Με αυτά λοιπόν ολοκληρώνω την παρουσίασή μου για το θέμα των σχολών χορού. Είχα και slide να σας δείξω, αλλά δεν πειράζει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, την άλλη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Άρα, κάνω μια σύνοψη. Πρώτον, μέγεθος. Τολμήστε να είστε διαφορετικοί. Αυτό εδώ είναι ένα σωστό ballroom, χωρίς κολόνες στη μέση. Είμαι υπεύθυνη για το πάτωμα που έχει γίνει έτσι, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα το προσέξουμε λίγο παραπάνω. Δεύτερον, design. Όποιος μένει στη σχολή σας πρέπει να αισθάνεται ότι δεν θέλει να φύγει. Όχι να αισθάνεται ότι το μόβι θυμίζει λίγο Μεγάλη Παρασκευή, έχει το τείχος υγρασία, ταμπέλες δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Η ταμπέλα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα, έχω ακούσει και αυτό, θα σας πω να γελάσετε. Είχα πάει σε μια σχολή που δεν υπήρχε ταμπέλα απ' έξω. Έψαχνα. Ας πούμε, ήταν λεωφόρος Δημοκρατίας 14. Και είχε ένα βενζινάδικο στη λεωφόρο Δημοκρατίας 14. Πάω στο βενζινάδικο, λέω δεν μπορεί, εδώ θα είναι. Λέω πού είναι, λέω η σχολή χορού. Να, λέει από πάνω. Λέει να, λέει χτυπήσει το κουδούνι. Είναι σχολή. Όντως υπήρχε κουδούνι που έγραφε σχολή χορού. Χτυπάω λοιπόν, μπαίνω μέσα. Λέω τι έγινε, λέω μάλλον τώρα άνοιξε. Λέω δεν έχει λέω ταμπέλα απ' έξω. Όχι, λέω δεν άνοιξα τώρα, είναι ένα χρόνο η σχολή. Λέω πάτε μόνο να πλακώσει κόσμο, λέει τώρα. Λέω ή αυτό είναι τρελό ή εγώ, κάποιο από του δυο μα. Διάφορα τέτοια περίεργα στον κόσμο που δεν ξέρω ποια είναι η νοοτροπία, αλλά θεωρώ όλα αυτά είναι κακό πλάνο και κακή επιχειρηματική πορεία. Customer service, εξυπηρέτηση πελατών, πρέπει να είναι προσεγμένη, να είναι μελετημένη. Δεν έχετε την πολυτέλεια να διώχνετε ανθρώπους. Δεν έχουμε πλέον κανείς από εμάς την πολυτέλεια να χάνουμε ούτε έναν άνθρωπο. Θα θέλουμε κοντά μας. Όχι να τον εκμεταλλευτούμε, να του δώσουμε αυτό που πρέπει για να είμαστε ξεχωριστοί καλύτερα από το διπλανό. Και τέλος, η κατάρτιση των δασκάλων, γιατί οι δάσκαλοι θα κρατήσουν τους μαθητές σας από την πρώτη στιγμή στην τελευταία. Τέλος για τις σχολές χορού. Έχει να πει κάτι κάποιος? Συνεχίζω με τον επαγγελματισμό των χορευτών. Έχουμε πολλούς σχολάρχες εδώ. Στο τέλος θα μου πείτε την άποψή σας. Ανεβαίνω. Και όσον αφορά λοιπόν τον επαγγελματισμό των χορευτών, έχω αρκετά πράγματα να πω ως διοργανώτρια, διότι έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλά ζευγάρια, χορευτές, δασκάλους. Έχω έρθει σε επαφή μαζί τους, δίνοντάς τους εργασία, είτε σε σόου, είτε ως δασκάλους, ή οτιδήποτε. Εδώ θα σας δείξω ένα slide, θα μου δώσετε μία... Εντάξει, τώρα ζεστάθηκα. Excuse me, τώρα μην γίνει κανένα λάθος με αυτά πάλι. Λοιπόν, εδώ είναι η πορεία μου στη μουσική και στο χορό, δεν πειράζει, το Julia, σας είχα κάποια slides από τη σχολή μου στο Julia, άλλη φορά θα τα πούμε, το Performing Arts. Θα πάω κατευθείαν στο θέμα των χορευτών. Σχολές χορού. Ας πούμε, αυτή για μένα είναι μια σωστή σχολή χορού. Αυτή θα έπρεπε να υπάρχει, είναι στην Αμερική. Έτσι θα έπρεπε να είναι οι 8 στις 10 σχολές χορού στην Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει όμως, όπως κάπως έτσι, μπορεί να μην σας αρέσει το design, αλλά είναι η σωστή εικόνα. Εδώ εγώ βλέπω απόσβεση, να σας το πω πολύ καθαρά. Μπορεί να βλέπετε, όχι έξοδα, όχι ενίκεια, ποιος θα τη συντηρήσει αυτή τη σχολή. Όχι, εγώ βλέπω, να το πω πολύ καθαρά, λεφτά και μέλλον. Αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι το μέλλον είναι σε κάτι μεγάλο, είναι σε κάτι 38, σε κάτι που θα σας κάνει εσάς να κάνετε διαφορά. Αυτό που υπάρχει, να εδώ το ίδιο. Α, πάω πίσω, συγγνώμη. Στην Ελλάδα είναι κάτι τέτοιο. Ας πούμε, εδώ, αυτή η σχολή στην Αμερική έχει κάνει σωστή, κατ' εμέ. Μ' αρέσει. Αν προσέξατε, υπάρχει και πάρκινγκ για ανάπηρους. Τα χρώματα, η ταμπέλα, τα πάντα είναι εκεί. Πάω πίσω. Πάω πίσω, Συγγνώμη. Λάθος κουμπί. Yeah. Η χρωματολογία του design των περισσότερων σχολών μοιάζει σαν υπνοδωμάτιο. Κάπως έτσι. Ή έτσι. Μην γελάτε, είναι πραγματικότητα. Ή έτσι. Εδώ οι γλάστρες πρέπει να ποτιστούν.
Προεξέχουν τα καλώδια, λάθος ρολόι, έτσι μόνο το εκεί παραπονεμένο. Δεν θα μπορούσα να κάτω σε ένα τέτοιο περιβάλλον πάνω από ένα μήνα maximum. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Customer service. Πάμε παρακάτω γρήγορα. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε πόσος κόσμος κάνει ταυτόχρονα χορό. Πάμε στους χορευτές. Τέλος της σχολής χορού. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πόσο ταλαντούχοι είστε, πόσο εργατικοί είστε, πόσο πρωταθλητές είστε. Αν δεν είστε επαγγελματίες, δεν θα είστε ανταγωνίσιμοι, δεν θα είστε βιώσιμοι, δεν θα έχετε δουλειά. Δεν θα μας φταίει η κρίση, δεν θα μας φταίει ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα. Φυσικά υπάρχουν δουλειές, απλά πρέπει να τις δημιουργήσουμε να τις. Να είμαστε εμείς η παραγωγή της δουλειάς και όχι να την περιμένουμε να μας έρθει. On time, το έχω βάλει πρώτη θέση. Να είστε στην ώρα σας. Γιατί πάρα πολλοί λόγοι μπορεί να φαίνονται απλοί, αλλά είναι τόσο σημαντικοί. Όταν λέμε 9 η ώρα έχει η Δώρα ομιλία, πρέπει να είστε εδώ στις 9. Όταν σας λέει η Δώρα σε ένα ζευγάρι που έχει επιλέξει να κάνει μια παρουσίαση, ότι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Π.χ. είχε έρθει ο Μαλιτός και με τη Λούρη και είχαν χορέψει πριν 2-3 χρόνια. Και μαζί με αυτούς είχα κάποια ζευγάρια που έπρεπε να τους συνοδέψουν. Ένα ζευγάρι ήταν αργεντίνικο τάγκο. Και τους είπα, πρέπει να έρθετε να κάνετε πρόβα. Δεν μπορούμε το μεσημέρι του Σαββάτου, μου λένε, να κάνω πρόβα γιατί έχουμε μαθήματα. Οκ. Okay. Πρέπει να κάνετε πρόβα όμως, γιατί είναι το superstar. Δεν μπορείτε να εμφανιστείτε. Πρέπει να έρθετε λίγο πριν το show. Εντάξει, έχουμε μαθήματα όμως. Λέω, θα τα κυρώσετε τα μαθήματα για να κάνετε πρόβα. Οκ. Okay. Ήταν 9 η ώρα, δεν εμφανίστηκαν. 10 η ώρα δεν εμφανίστηκαν. 11 η ώρα αρχίζει το show, δεν είχαν εμφανιστεί. 11 και 5 λοιπόν, βλέπω ένα ζευγάρι εκεί, όταν άρχισα εγώ και. Λέω καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί φυσικά δεν περίμενα να έρθει το ζευγάρι, το αργεντίνικο τάγκο. Βλέπω ένα ζευγάρι πίσω να τρέχει με τις βαλίτσες του. Και ήταν το αργεντίνικο άντρα. Το ζευγάρι που είχα καλέσει να χορέψει τάγκο. 11 και 5. Και 11 ήταν έτοιμος ο Μαλιτόφσκι να βγει. Τους βλέπω λοιπόν, μου ανεβαίνει το άμα στο κεφάλι. Λέω μάλιστα, τώρα ήρθανε. Έχει και συνέχεια. Πάνε πίσω, πάνε στον DJ, παίρνουν το CD τους. Λέει βάλε αυτό, όχι δεν αυτό. Βάλε αυτό, δόχι δεν είναι αυτό. Ούτε το CD δεν είχαν επιλέξει, ποιο είναι το σωστό. Η κοπέλα είχε τρέξει να αλλάξει πίσω. Πάω και τους βρίσκω λοιπόν μέσα στο χαμό όλο και τους λέω έτσι όπως είστε, μαζεύετε και φεύγετε. Μου ήρθατε 11 και 5 να κάνετε show. Όσο καλοί και να είστε, δεν θέλω να είστε εδώ. Μάλλον δείτε το show, αλλά δεν θέλω να χορέψετε. Με κοιτάγανε έτσι. Αυτό ξέρετε γιατί είναι κακό. Όχι μόνο ότι χάσαν το show με τον Μαλιτόφσκι. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Πρώτον, δεν θα τους ξανακαλέσω. Αυτό είναι νομίζω λογικό. Δεύτερον, όταν κάποιος μου ζητήσει τη γνώμη για αυτό το ζευγάρι, δεν θα δώσω καλή σύσταση. Άρα έχουν χάσει δουλειά και από αλλού. Τρίτον, ποτέ δεν θα ζητήσω τη γνώμη τους για κάποιους άλλους, γιατί δεν έχουν credit. Οπότε μία σειρά κακών πραγμάτων συμβαίνει όταν κάτι τόσο βασικό πρέπει να είναι στη θέση του. Όταν λέω, π.χ., ότι την Παρασκευή πρέπει να είστε εκεί, πρέπει να είστε και την Παρασκευή, όχι τη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι τόσο σημαντικό. Πρέπει ο διοργανωτής να αισθάνεται μαζί σας ασφάλεια, να χαλαρώνει το μυαλό του και ότι να ξέρει ότι είστε εκεί για αυτόν. Και ότι έχει αυτός για εσάς να σας κυνηγάει. Γιατί αυτό είναι business. Αυτό θέλω να πω. Τι σημαίνει business. Μπορεί να ήταν το καλύτερο ζευγάρι τάγκο. Δεν με ενδιαφέρει. Έχουν τελειώσει. Δεν θα τους ξαναέχω κοντά μου. Δεύτερον, η εμφάνισή σας. Εδώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα από το Μίτκο. Πάω γρήγορα, δεν πειράζει. Πειράζει. Όχι. Ναι, γιατί έχουμε αργήσει λίγο και έχω λίγο άγχος. Ωραία, εμφάνιση λοιπόν. Είπαμε, ο χορός είναι εικόνα. Η εμφάνιση των χορευτών θα πρέπει να είναι όποιες ώρες είστε ως επαγγελματίες χορευτές, κατά με όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει η εμφάνισή σας να είναι αυτό που θέλετε να βγάζετε προς τα έξω. Δηλαδή, αυτό το καλύτερο που θέλετε να βγάζετε. Σε αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο Μίτκο. Καλή ώρα. Όταν είχα αρχίσει να διοργανώνω event. Πριν 2-3 χρόνια τον είχα πρωτογνωρίσει. Δεν είχαμε πολλή σχέση. Ήταν οι πρώτες φορές που είχαμε έρθει σε επαφή. Είχα τελειώσει το μάθημά μου να με τα σπορτέξουν με τη φόρμα μου, με το φούτερ μου. Ήμουν και λίγο εδρωμένη και πήγα να τον βρω. Τη λέω: γεια σου, Μίτσικο, κάνω διαγωνισμό χορού στις 12 Ιουνίου. Θέλω να συγκριτήσω. Ωραία, τα είπαμε μια χαρά. Και στο τέλος, για να με κάνει να αισθανθώ πιο ωραία, του λέω: να σου πω, θέλω να βρω καβαλιέρο, αλλά θέλω να δυνατήσω λίγο. Πώς με βλέπεις? Γιατί τη στιγμή ήθελα να μου πει ένα κομπλιμέντο καλό. Κάτω πήγα έτσι. Με το γνωστό του απαξιωτικό ύφος, μου λέει πώς είσαι έτσι. Εσύ μου λέει, κοκάλωσα και τη στιγμή, εσύ μου λέει είσαι διοργανώτρια. Θες να κάνεις κάτι καλό, θες να
Αυτό που θες να δουν οι άλλοι από σένα είναι, υποτίθεται, κάτι καλύτερο. Που μου εμφανίζεσαι με σπορτέξ, με φόρμα και με φούτερ. Εσύ πρέπει να είσαι, μου λες, στην πένα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καθόμουν έτσι. Δεν έχει να χάνει, να δυνατήσει να μην ανέβει. Δεν έχει να κάνει αυτό. Και μου άλλαξε τόσο πολύ την εικόνα αυτό που το θυμάσαι, Μίτκο. Το θυμάσαι. Λέω, έχει δίκιο. Όλη την εβδομάδα αυτό σκεφτόμουν. Έτσι λοιπόν, το ίδιο λέω και σε εσάς. Όποια ώρα της ημέρας ή τέλος πάντων όταν είστε κάπου που θέλετε να πιστεύετε ότι προάγεται αυτό που κάνετε, πρέπει να είστε σωστοί και αυτό που θέλετε να βγάζετε προς τα έξω. Τρίτο, γραπτές συμφωνίες. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε το παράδειγμα του camp. Είχα να συναναστραφώ με 15 διαφορετικούς δασκάλους, που περισσότερο έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί τους, φιλικές θα έλεγα. Αν είχαμε και δύο βασιστεί στις φιλικές μας σχέσεις, θα είχαν γίνει τόσες πολλές παρεξηγήσεις, όχι από κακή διάθεση, άλλα θα έλεγα εγώ, άλλα θα καταλάβαινε ο Αντώνης, άλλα τελικά θα γινόντουσαν και μετά δεν θα ξέραμε ποιος θα είχε δίκιο και ποιος όχι. Δεν υπάρχουν φιλίες όταν συναναστρέφεστε σε επαγγελματικά θέματα. Πάντα. Είτε είναι η δώρα, είτε είναι η μαμά σας, ο μπαμπάς σας. Όταν έχετε τόσο πολύ κόσμο, και εγώ το λέω για τον εαυτό μου, τα πάντα πρέπει να είναι γραφτά. Πρέπει να μάθετε να φέρεστε προς αυτό το θέμα σωστά και επαγγελματικά. Η φιλία σταματάει σε ένα σημείο και μετά αρχίζει η σωστή επαγγελματική σχέση. Άρα λοιπόν σε αυτό το camp έστειλα συμβόλαιο στον καθένα από εσάς, στους δασκάλους. Ξέραμε ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Όταν κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι, λέω: να, εδώ είναι γραμμένο. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις σου. Αυτές είναι οι δικές μου. Όλα πολύ καλά. Έχω πάθει από αυτό γιατί στα προηγούμενα camp δεν ήταν κάπως έτσι. Η εμπειρία μου λοιπόν σε αυτό τη μεταδίδω σε εσάς και σας λέω: προσέξτε, ό,τι εμφάνιση και κάνετε, πρέπει να είναι τα πάντα ξεκάθαρα, τα πάντα γραπτά. Επαγγελματικές φωτογραφίες και βιογραφικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ζήτησα από τους περισσότερους από εσάς, τους δασκάλους, ένα βιογραφικό και επαγγελματική φωτογράφηση. Οι 7 στους 10 από εσάς δεν είχατε φωτογραφία να μου δώσετε. Έπρεπε να ψάξω στο Facebook, ήταν οι περισσότερες κακής ποιότητας. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Είστε όλοι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνετε και πολλοί δεν έχετε θεωρήσει τόσο σημαντικό ότι αυτό πρέπει να βγάζετε προς τα έξω, πρέπει να είναι επαγγελματικό. Μία φωτογραφία είναι 1000 λέξεις. Αν δεν σας ήξερα, δεν σας έδινα τη δουλειά. Αυτό είναι business. Αυτό είναι σωστή επαγγελματική θέση. Πρέπει να πάτε σε επαγγελματίες φωτογράφους και να πείτε: είμαι ο καλύτερος χορευτής και αυτό είμαι. Να το. Αυτό που μου δώσετε περισσότερο είναι: είμαι ο καλύτερος χορευτής, αλλά η εικόνα μου είναι. Γεια σας. Επίσης, δεν υπάρχουν επαγγελματικά φωτοβιογραφικά από εσάς. Οι περισσότεροι μου δώσατε σε χαρτί ή δεν μου στείλατε καθόλου, άλλο αυτό, ή μου λέγατε: γράψε κάτι μωρέ εσύ, ξέρεις. Όχι, είναι λάθος. Βιογραφικό σημαίνει με μία εικόνα αυτός που σας καλεί και σας δίνει δουλειά πρέπει να έχει ήσυχο πάλι τη συνείδησή του ότι ξέρει τι κάνετε, την εμπειρία σας, τα βραβεία σας, που διδάσκετε. Μπούμ, να είναι όλα εκεί. Δεν νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα τόσο πολύ. Μην βασίζεστε ότι γνωριζόμαστε. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είμαι. Θα είναι κάποιος άλλος που δεν σας ξέρει. Πρέπει να τον κερδίσετε. Γιατί κάποιος άλλος θα έρθει αύριο μεθαύριο που τα έχει όλα αυτά που λέμε και είναι και στην ώρα του, είναι και ευγενικός, έχει την εμφάνιση, έχει το βιογραφικό, έχει τη φωτογραφία και εσείς δεν θα έχετε τίποτα από αυτά και θα σας περάσει. Κάπως έτσι λειτουργούν αυτά. Παρακάτω. Συνέπεια. Λοιπόν, το να διοργανώνεις camp είναι χειρότερο από το να κάνεις χαρακτήρι. Λοιπόν, λέω, 1η Δεκεμβρίου, παιδιά, θέλω τις συμμετοχές. Λοιπόν, κανείς δεν είχε συμμετοχές να μου δώσει 1η Δεκεμβρίου. Είχε φτάσει το πούλμαν εχθές στη Λαμία. Δωρά, ένα δίκλινο κλείσε μου. Ο φίλος μου θα έρθει από την Τρίκαλα, έχεις ένα δίκλινο. Προχθές. Θα ακυρώσω αυτό το δωμάτιο, γιατί δεν πήρα τελικά άδεια από τη δουλειά μου και δεν θα έρθω. Παιδιά, 1η Δεκεμβρίου συμμετοχές. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν μου τις έχουν πει. Όχι. Τολμήστε να κάνετε εσείς την αλλαγή στη δική σας τη σχολή, στους δικούς σας μαθητές, στο δικό σας τον επαγγελματικό προγραμματισμό. Πρέπει να είστε στην ώρα σας. Γιατί, το ξαναλέω, θα είναι κάποιος άλλος αύριο μεθαύριο, πιο ανταγωνίσιμος, που θα είναι στην ώρα του και ο διοργανωτής θα θέλει να συνεργαστεί μαζί του, γιατί θα έχει το κεφάλι του ήσυχο. Παρακάτω, ευγνωμοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι έχουν πάρα πολύ εύκολο το να πούνε κάτι αρνητικό για κάποιον, παρά να πούνε ένα μπράβο, να πούνε κάτι θετικό, να πούνε σε ευχαριστώ. Έχω δώσει δουλειές και έχω δημιουργήσει επαγγελματίες από το τίποτα. Γιατί έκανα πράγματα και μαζί με μένα ήρθαν και άλλοι κοντά μου και τους έδωσα δουλειά. Ως κριτές,
ως προπονητές, ως ανθρώπους που ανοίξανε καταστήματα ειδών χορευτικών, παπούτσια και ρούχα, και έχουν δουλειά, πολλά επαγγέλματα που αφορούν το χορό. Κανείς από αυτούς δεν μου έχει πει ευχαριστώ δώρα το φίλο μου σε σένα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο σημαντικό να λέμε ότι αυτό δεν λειτουργεί καλά ή το άλλο δεν λειτουργεί καλά. Η ευγνωμοσύνη είναι κάτι που το χρειάζεται ο κάθε εργοδότης ή ο κάθε διοργανωτής που θα θέλει να σας έχει κοντά του. Θέλει να ξέρει ότι εκτιμάται αυτό που έχει να σας δώσει. Δεν έχει σημασία αν είναι πολύ, λίγο, μέτριο. Έχει να σας δώσει κάτι. Πρέπει να τη δείχνετε την ευγνωμοσύνη σας. Μην κολλάμε μόνο. Έχουμε μια νοοτροπία να δίνουμε περισσότερη έμφαση στην αρνητικότητα και όχι στο θετικό. Το θετικό το χρειάζεται. Η δώρα, η φιλιό, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, να του πω ευχαριστώ για αυτό που έκανες. Γιατί θα τρέξει περισσότερο μετά να σας εξυπηρετήσει, να σας κάνει το χατήρι. Πάρε το και έτσι. Πάω γρήγορα. Έλλειψη κακόβουλων σχολείων. Έχουν έρθει λοιπόν πολλοί σε μένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο τους βγάζω κάτι το άλλο. Ρε, αυτό το ξέκολο, τι κάνει εδώ? Πώς χορεύει έτσι αυτή? Αυτή είναι η πρώτη, πήρε βραβείο αυτή. Ο άλλος τι έκανε, πού? Φυσικά λέω εντάξει, άστορα, θα πει κι άλλα. Και με βλέπει που δεν λέω τίποτα και συνέχεια λέει κι άλλα. Καλά, αυτός έχει κάνει ένα τατουάζ. Πω, τι νομίζω ότι είναι τζόμενος και νομίζω ότι είναι και χορευτής. Συνέχεια τα ακούω. Θα σας πω γιατί είναι κακό. Πριν πολλά χρόνια ο Αλέκος Αλεξανδράκης είχε δώσει μια συνέντευξη μαζί με την Μπουγιουκλάκη, την Αλίκη. Και είχε πει, τον είχε ρωτήσει δημοσιογράφος να πει τη γνώμη του για την Αλίκη, την Μπουγιουκλάκη. Του πολλά χρόνια είχε γίνει. Και λέει η Αλίκη είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Μια πάρα πολύ καλή επαγγελματίας και μέρος της ξυπνάδας της και του επαγγελματισμού της είναι ότι δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν. Και μου είχε μείνει αυτό. Λέω, εκτός του ότι είναι πολύ καλόβουλο αυτό, πόσο έξυπνο είναι ένας επαγγελματίας να μην πει ποτέ κακό για κανέναν άλλο συνάδελφό του. Σημαίνει γιατί? Σημαίνει πόσο ψηλά θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι. Δεν έχει ανάγκη να υποβαθμίσει τον άλλον για να αισθανθεί αυτός καλύτερα. Όταν λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι είναι cool να λέμε οτιδήποτε αρνητικό σχόλιο για οποιονδήποτε, στην ουσία υποβιβάζετε τον εαυτό σας. Δεν κάνουμε μάθημα κοινωνιολογίας. Όλο αυτό αφορά την επαγγελματική σας εικόνα. Να είστε περισσότερο από αυτό που είναι ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος είναι θαύουμε, δεν είμαστε στην ώρα μας. Εντάξει, μωρέ, γνωριζόμαστε. Όχι, κάντε τη διαφορά. Κάντε διαφορά και θα τραβήξετε κόσμο μαζί σας να είναι σαν και εσάς. Πάμε παρακάτω. Social media, Facebook. Τι έχουν δει τα μάτια μας στο Facebook. Θα πω ένα παράδειγμα. Η έλλειψη κακόβουλων σχολείων στο Facebook είναι αυτό που θέλω να πιστήσω την προσοχή. Υπήρχε λοιπόν μια σχολάρχης, ας πούμε τώρα Τετάρτη πρωί, μία Τετάρτη πρωί, είχε βγάλει ένα status που έλεγε η σχολή μας άνοιξε και έχουμε τον εξής δάσκαλο που είναι καταπληκτικός, κάνουμε αυτό, κάνουμε το άλλο. Πάρα πολύ ωραία παρουσία στη σχολή της. Το ίδιο βράδυ, της Τετάρτης, λέω μπράβο, ωραία σχολή, καλή επιτυχία, φέρνει επαγγελματίες κοπέλα, καλή, όλα να πάνε καλά, φέρνει και καλούς δασκάλους από ό,τι είδα. Το ίδιο βράδυ λοιπόν της Τετάρτης ανέβασε κι άλλο ένα στάτους, το οποίο έλεγε: εσύ που πλησιάσε τον άντρα μου, πρόσεξε γιατί σε ξαναδώ δίπλα μου θα σε ξεμαλιάσω και δεν με ξέρει καλά εμένα πώς θα κάνω και τι θα κάνω. Λέω αποκλείεται, το ίδιο άτομο που παρουσίασε το πρωί τη σχολή της με ένα τέτοιο τρόπο τόσο ωραίο και το βράδυ ήταν έτοιμο να ξεμαλιάσει, προφανώς μαθητριά της θα ήταν. Είναι κακό να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους αναρτήσεις όταν είστε επαγγελματίες. Κάνετε κακό στον εαυτό σας, κάνετε κακό στο χορό και βάζουμε παραπάνω λόγια στο στόμα αυτών όρων που ήταν στο ταξί που λέγανε μόλις σχολή χορού, καταλαβαίνεις. Όχι, να κάνετε διαφορά. Προσέξτε πώς εκφράζεστε στο ίντερνετ. Δεν θέλουμε να. Δεν μας ενδιαφέρει αν ξεμαλιάσει η άλλη την μαθητριά της. Δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε ενδιαφέρει 5.000 κόσμο τι θα κάνει με τον άντρα της. Μας ενδιαφέρει το προφίλ να είναι προσεγμένο. Ή ένας άλλος σχολάρχης, μια και μιλάμε για σχολές χορού, είχε αφιερώσει τρεις παραγράφους για να κράζει, στην ουσία έκραζε, ένα DJ που είχε φέρει τελευταία στιγμή. Και πώς έβαλες αυτή τη μουσική και αυτά και δεν χορέψαμε και δεν φταίω εγώ και ζητώ συγγνώμη από το λαό μου. Και η σχολή ήταν πολύ καλή σχολή, χρόνια με όνομα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η Δώρα ως διοργανώτρια, ως εργοδότης, θα ξαναπάω στο θέμα του business. Έχω σχηματίσει μια εικόνα για αυτό το σχολάρχη ότι είναι
Άντε, γεια σας. Οπότε είμαι αυτομάτως προβληματισμένη. Η εικόνα που πρέπει να δίνετε προς τα έξω είναι αυτή της Αλίκης Μπουγιουκλάκη. Και αν μην είστε Αλίκη Μπουγιουκλάκη, δεν λέω κακή κουβέντα για κανέναν. Γιατί εκείνη τη στιγμή υποβιβάζω τον εαυτό μου, υποβιβάζω την δουλειά μου και ο άλλος, που προφανώς θα είναι ο μελλοντικός μου εργοδότης ή κάποιοι άλλοι, δεν μιλάμε τώρα για τον εαυτό μου, θα το σκεφτεί δεύτερη φορά να είναι κοντά μου. Γιατί όταν λέω κάτι κακό για σένα, αύριο μεθαύριο και αυτός θα πει για μένα κάτι κακό. Έτσι πάνε αυτά. Επαγρύπνηση και συνεχόμενη βελτίωση. Πολύ σημαντικό. Δεν είστε μοναδικοί. Λυπάμαι που θα σας το πω. Ούτε εγώ ήμουν μοναδική πιανίστα στον κόσμο και ας είχα 30 πρώτα βραβεία σε 2-3 διαγωνισμούς. Πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εσάς και πρέπει να το καταλάβετε και εγώ και όλοι μας. Κάνουμε κάτι καλλιτεχνικό. Πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος, κάποιος χειρότερος. Όταν επαναπαυόμαστε και λέμε αυτό είμαστε, το μόνο σίγουρο είναι πλέον. Σίγουρο ότι δεν είμαστε ό,τι καλύτερο και ότι αύριο μεθαύριο δεν θα έχουμε και δουλειά. Γιατί αυτός που είναι άγρυπνος, συνεχώς εξελίσσεται, συνεχώς γίνεται καλύτερος, είναι ταπεινός, όχι όμως χωρίς να ξέρει την αξία του. Υπάρχει μια πολύ διαχωριστική γραμμή του «Είμαι ταπεινός και ξέρω τι αξίζω». Αυτό που διαπιστώνω από τους περισσότερους είναι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Πώς έγινε και ο άλλος αυτό? Όχι, δεν είσαι ο καλύτερος. Λυπάμαι που θα σου το πω. Όταν η Γιούλια και ο Ρικάρντο τους ρώτησα τι θέλουν, ποια είναι η στόχη τους, λέω: είστε πρωταθλητές κόσμου, είστε καλύτεροι χορευτές του κόσμου. Και μου είπαν: θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Πρέπει να μας λέει κάτι αυτό. Και όταν αυτό που βλέπω από τους περισσότερους είναι ότι αδικήθηκα στον τάδε αγώνα ή ότι πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό που έχω κάνει αυτές τις σπουδές και αυτό το κάνω καλύτερα από τον άλλο. Συνέχεια, τα ακούω συνέχεια. Αποβάλλετε. Δεν είστε καλύτεροι. Είστε εξελίσσιμοι. Και μακάρι να φτάσουμε όλοι μας σε ένα σημείο που να λέμε θέλουμε ακόμα δουλειά. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Το τελευταίο είναι η διεύρυνση οριζόντων, που αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ πάντα διαβάζω τις βιογραφίες ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν με το χορό αναγκαστικά. Με εξητάρει η ιδέα να διαβάσω τη βιογραφία του. Δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει τα Starbucks. Γιατί ήταν ένα φτωχό παιδί που ξεκίνησε από το τίποτα, έφτασε εκεί που έφτασε. Με εξητάρει να βλέπω ανθρώπους από το τίποτα να έχουν φτιάξει πράγματα και να έχουν εξελιχθεί. Όλα είναι κύκλος. Έκανε τον κύκλο του όμως. Είναι ο διευθυντής του Starbucks. Ό,τι και να κάνει, έχει κάνει τον κύκλο του. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι σαν αυτόν. Γιατί δώσανε δουλειά σε κόσμο. Γιατί εξελίχθηκε, έκανε κάτι καινούριο. Έφερε ένα trend στην Αμερική που δεν το έχει κάνει κανείς. Όπως και άλλοι επιχειρηματίες, όπως αυτός του πλαισίου, ας πούμε. Ένα παράδειγμα τώρα σας λέω. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάτι κοινό. Ανακαλύψτε το, διαβάστε το, τι ήταν αυτό το κοινό που είχαν. Γιατί κάποιοι πήγανε καλά και πετύχανε και κάποιοι άλλοι δεν πήγαν καλά και δεν πετύχανε. Συμφωνώ. Αξίζει όμως να δούμε την πορεία τους και γιατί πήγανε καλά. Ναι. Το ίδιο λοιπόν θα ήθελα να βλέπω και από τους χορευτές, να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας, ο κόσμος και δεν είναι μόνο χορός. Έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε και το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορούμε να εξελιχθούμε έτσι ώστε να μιλάνε για μας ως καλλιτέχνες και όχι ως «έλα μωρέ τώρα, καταλαβαίνεις». Ο κάθε ένας από εμάς έχει ευθύνες αυτό. Δεν μας φταίει η κρίση, δεν μας φταίει η Ελλάδα, δεν μας φταίει το σύστημα. Όχι. Ας αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας και νομίζω θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Λοιπόν, να σας δείξω τα slide ή όχι? Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι η εικόνα του σωστού business. Θα έδινα δουλειά σε αυτές τις χορεύτερες hip hop. Θα έδινα δουλειά σε αυτόν που θα μου στέλνε αυτό το βιογραφικό. Δεν έχω λάβει τέτοιες εικόνες από τους περισσότερους από εσάς. Θα έδινα δουλειά σε αυτές τις επαγγελματικές φωτογραφίσεις. Ή σε αυτήν. Ή σε αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, δεν είστε υποχρεωμένοι να συμφωνείτε με αυτά που λέω. Απλώς κατέθεσα την άποψή μου με βάση τις εμπειρίες και τις δικές μου φιλοδοξίες. Μπορείτε να μου πείτε πράγματα που δεν συμφωνήσατε. Έχουμε χρόνο. 10:30. Σας ακούω. Βεβαίως.
Λίγο πιο δυνατά. Η αίθουσα που μας έδειξε στην Αμερική που ήταν τόσο μεγάλη κλπ. Ναι. Θεωρώ πως εκεί για κάνεις απόδοση πρέπει να έχεις 100 μαθητές στο ένα μάθημα, τη μία ώρα, έτσι. Ναι. Νομίζω πως είναι αδύνατο. Ωραία. Θέλεις να έχεις 100 μαθητές τον πρώτο μήνα που ανοίγεις. Όχι, αλλά για να κάνεις απόδοση, αν έχεις τέτοιο ενίκιο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλες αίθουσες είναι μόνο αυτές που κάνουν απόσβεση. Απλά τι γίνεται. Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε με την οτροπία, θα πάω στο φτηνό γήπεδο, θα πάω στη μικρή σχολή που έχει λίγο ενίκιο, γιατί θέλω τον επόμενο χρόνο, άντε τα επόμενα 2 χρόνια, να έχω αποσβέσει τα χρήματά μου. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ένας χώρος που έχει προοπτικές, πρέπει να βλέπετε μπροστά σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, που θέλετε να φτάσετε. Αυτός ο χώρος σίγουρα στην αρχή, πρόσεξε, στην αρχή θα σας έδινε πολλά προβλήματα. Περισσότερο από ένας μικρός χώρος. Είναι σαφές αυτό, έτσι. Όμως, αυτός είναι ο χώρος με την ποιότητά του που στην πορεία θα σας κρατήσει ζωντανούς. Γιατί είναι ανταγωνίσιμος. Κανείς δίπλα σε εσάς δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί, πρώτον. Στην πορεία, ναι, θα έρθουν οι μαθητές σε εσάς. Και εγώ θα μπορούσα να πάω σε ένα ξενοδοχείο πιο φτηνό. Ακόμα κυνηγάει το μουζάκι, έλα καθαρή Δευτέρα, θα σου έχω 20 ευρώ το δωμάτιο. Όχι, δεν θα πάω στο δεύτερης κατηγορίας ξενοδοχείο, δεν θα πάω στο τρίτης. Θέλω να έρθω εδώ, δεν με νοιάζει το οικονομικό, με νοιάζει ο κόσμος θα έρθει εδώ του χρόνου να είναι 20 παραπάνω. Δεν με νοιάζει τώρα να πω ότι εντάξει, τα πιάσαμε τα λεφτά μας ή οτιδήποτε. Το βλέπω μπροστά. Αυτό είναι ο μεγάλος ο χώρος. Τον πρώτο μήνα, το δεύτερο, τον πρώτο χρονιά, δεν θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σιγά σιγά όμως και με πολύ σωστό επιχειρηματικό πλάνο, που σημαίνει σωστή δάσκαλη, όλο το πακέτο, επαγγελματική δουλειά στο customer service, εξυπηρέτηση πελατών, όποιος θα έρχεται μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, θα πρέπει ο πολιτής, με την καλή την έννοια που λέω, να καταφέρει να τον κερδίσει. Να μην πάει δίπλα με το 9,90 το μήνα. Άλλο αυτό το θέμα. Δεν θα το πιάσουμε αυτό. Όταν όλα λειτουργούν λοιπόν σωστά, να είσαι σίγουρος ότι η ποιότητα ποτέ δεν θα σε αφήσει να μπεις μέσα. Αυτή είναι η εικόνα μου, η άποψή μου τουλάχιστον. Επενδύστε στην ποιότητα και όχι στο εύκολο, το τώρα θέλω να βολευτώ. Η ποιότητα είναι διαχρονική και αυτή θα μας κρατήσει όλους ζωντανούς. Είτε σε περιόδους κρίσης είτε όχι. Επίσης κάτι που δεν ανέφερα προηγουμένως, συγγνώμη που το ξέχασα, οι ballroom χωροί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Γιατί έχετε σκεφτεί γιατί, όχι δεν έχουμε δασκάλους μπόλου, γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες να χορέψουμε βιενέζι που βάζεις. Να πέφτουμε ένας πάνω στον άλλον. Πώς θέλουμε να λέμε ότι ο χώρος είναι Latin και μπόλου, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χορεύουμε μπατσάτα και μερέγγια σε ένα μικρό χώρο. Θέλω να βλέπω ζευγάρια να χορεύουν βιενέζι που βάζεις. Πώς θα τα χορέψουν σε 50 τετραγωνικά με κολόνα στη μέση, κερασάκι. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό. Ενισχύουμε το ότι ο χορός στην Ελλάδα μένει και στάσιμος. Θα το πάρουμε και έτσι, καλλιτεχνικά, όχι επιχειρηματικά. Γιατί? Γιατί να μην έχω προπονητές ballroom εδώ? Τι να έρθουν να κάνουν εδώ? Ούτε μάθημα θα μπορούν να κάνουν. Καταλάβατε. Έχεις να πεις κάτι, Εμίλιο, πάνω σε αυτό? Όχι, για το απάντησα. Α, οκ. Για το μέγεθος αυτό. Οκ. Είχα προσωπική εμπειρία και είναι ότι θα πρέπει. Οκ. Κάτι άλλο? Βεβαίως. Ωραία. Η συνοικιακή σχολή δεν θα μπορέσει να είναι ανταγωνίσιμη. Η συνοικιακή σχολή θα λειτουργήσει 1-2 χρόνια το πολύ. Μετά δεν θα αντέξει. Γιατί το μόνο που έχει να προσφέρει είναι η προσωπική επαφή. Να έχεις καλή σχέση με τους μαθητές σου, να σε αγαπάνε οι μαθητές σου, να μιλάς ωραία, να τους λες τι όμορφη που είσαι, τι ωραία που χορεύεις. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Όχι μόνο για περίοδο κρίσης. Πρόσεξε να δεις. Όταν ένας χώρος σωστός έχει όλα αυτά τα προηγούμενα που ανέφερα,
δεν μπορεί να είναι δεύτερος κανενός άλλου χώρου. Όσο καλός να είναι κάποιος στην πολιτική του, έχω καλή σχέση με το μαθητή μου, είμαι πολύ καλός δάσκαλος. Δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι δεύτερος σε τίποτα. Προφανώς, αυτό που λες, δεν λειτουργούσε σωστά στο customer service, στην εξυπηρέτηση ή στην κατάρτιση δασκάλων. Ναι, δεν λέω ότι όταν έχετε μεγάλο χώρο αυτό φτάνει μόνο. Είναι και τα τέσσερα είναι σημαντικά. Παρακαλώ. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι φοβίζει. Γι' αυτό εγώ πιστεύω. Ωραία. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Συγγνώμη, θα γίνω λίγο προκλητική τώρα. Είναι επιλογή το τι προτεραιότητα έχει κάποιος. Όταν κάνεις μια επένδυση και θες πραγματικά να επενδύσεις κάτι, βρίσκεις τα χρήματα να το κάνεις. Προσωπική μου άποψη. Είναι επιλογή αυτό που μου λες. Όχι, δεν θέλω να πάρω το συγκεκριμένο πάτωμα γιατί είναι ακριβό, θα πάρω το πιο φθηνό. Δεν θέλω να πάρω τον επαγγελματία να μου φτιάξει τη σχολή, γιατί θέλω να, όλα να είναι προς τα κάτω. Είναι επιλογή. Όταν θέλει πραγματικά κάποιος να επενδύσει, θα τα βρει τα χρήματα. Οπότε ας αφήσουμε αυτό το εδώ. Ή θα περιμένει λίγο μέχρι να κάνει σωστή ή πιο προσεγμένη ή πιο επαγγελματική κίνηση. Δεν θα το κάνει αμέσως. Το πρώτο το που θέλει να φτάσει κάποιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να είναι κάθε χρόνο εξελίσσιμος, καλύτερος και με περισσότερο κόσμο και να βλέπει όλο αυτό να μεγαλώνει και να γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι. Είναι καθαρά ο φόβος. Φοβάστε πάρα πολύ να κάνετε διαφορά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Φοβάστε πάρα πολύ. Είμαι το ζωντινό παράδειγμα. Όχι, δεν θα πάω σε χάλια γήπεδο. Όχι, θα φέρω τους πρωταθλητές. Δεν θα πάω σε τριών αστέρων ξενοδοχείο. Θα πάω εδώ. Φοβάστε να είστε διαφορετικοί, να είστε καλύτεροι από ό,τι νομίζετε. Να έχετε όραμα. Αυτό λέω. Κάντε τη διαφορά. Ο φίλος μας ο Παυλίδης, ξέρουμε τι σχέση έχει με τα χρήματα. Okay. Τόσα χρόνια λοιπόν ξέρουμε σε τι γήπεδα πήγαινε. Δεν θέλω να τον κατηγορήσω σε καμία περίπτωση. Ο άνθρωπος είχε την πορεία του. Όταν λοιπόν άρχισε να πηγαίνει στο ΔΑΗΣ που είχε κάποια χιλιάρικα παραπάνω. Χιλιάρικα. Γιατί λέω, εκεί θα πάω, για πολλούς λόγους. Τι έγινε. Ξαφνικά όλοι πήγανε, όλοι στο ΔΑΗΣ. Πήγανε λοιπόν στον Παυλίδη και του λέω, κύριε Παυλίδη, ωραίο γήπεδο. Φαρμακείο. Όμως, σχολές σαν τη δική σου, που είναι μεγάλη σχολή, πήγαν τον πιάσα και του είπαν, άκουσε να δεις, κάποιος έχει κάνει τη διαφορά. Αν δεν μου βρεις καλό γήπεδο, δεν θα έρθω σε σένα. Φαντάζεσαι, θα γινόταν, ήταν το ίδιο με τη σχολή σας. Αν δεν είναι σωστή η σχολή όπως είναι του άλλου, θα πάω σε εκείνη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλώς φοβάστε. Φοβάστε να το τολμήσετε. Άποψή μου. Εναλλακτικές ναι. Για το μέγεθος, για προσωπική εμπειρία. Για κάποιο λόγο έχουμε μείνει πολύ στο θέμα μέγεθος. Ναι. Okay. Είναι κάτι που πειράζει, αλλά όσον αφορά τις μεγάλες σχολές που είναι το παλικάρι από την πλέγια, το franchise που έγινε εκεί, οι τα franchise στην Αμερική έχουν ένα όρο στο contract. Και με τις δύο σχολές, στο συμβόλαιο. Ότι αν η σχολή είναι λιγότερη από 200 τετραγωνικά, δεν σου δίνουμε το franchise. Οπότε αναγκαστικά, θέλεις δεν θέλεις, βαδίζεις αυτό. Και ο λόγος που υπάρχει αυτός ο όρος είναι αυτό που είπες, ότι χωρίς προοπτικές ο χώρος δεν μπορεί να προβληθεί όπως χρειάζεται. Και η άλλη εναλλακτική λύση, οι περισσότερες σχολές στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, που είναι τεράστιες, όπως είναι αυτό το χώρο που είναι εδώ, λειτουργούν με 3 και 4 άτομα μαζί, που είναι συνιδιοκτήτες. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις κάτι και έχεις ένα αλφα ποσό χρημάτων, συνεργάζεσαι με τον Μίτκο, με τον Γιάννη, και αφού είμαστε όλοι καλοί χορευτές και μένουμε όλοι στην ίδια περιοχή, γιατί δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί σε ένα τεράστιο χώρο, και να παρουσιάσουμε όλη τη δουλειά μας και τα
Να μην παρεξηγηθώ. Δεν μετράει μόνο το μέγεθος. Είναι βασικό αυτό. Δεν είπαμε ότι είναι μεγάλη σχολή σου, ωραία, τέλεια, θα πάρω όλα καλά. Όχι. Είναι πολλοί παράμετροι που έχουν σημασία, έτσι. Είναι όλα μαζί, είναι όλα μαζί. Ούτε σημαίνει, όταν το ένα από το άλλο δεν λειτουργεί, θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά ο χώρος είναι η αρχή, είναι αυτό που βλέπεις, είναι η εικόνα, είναι το πρώτο. Πρέπει να σε εμπνέει, πρέπει να σου δίνει κάτι παραπάνω για να μπορείς να μείνεις αυτό. Κάτι άλλο. Ναι. Θεωρείς ένας δάσκαλος μπορεί να διδάξει 100 μαθητές ταυτόχρονα και να είναι ευχαριστημένοι. 99 ίσως. Μακάρι να είναι αυτό το θέματά σου. Ωραία, σου απαντάω λοιπόν, επειδή το μάθημα είναι. Το μάθημα, συγγνώμη. Το σεμινάριο, επειδή είναι business of dance, σου εύχομαι να είναι αυτά τα προβλήματά σου. Να μην ξέρεις τι να κάνεις στους 100 μαθητές σου. Πρώτον. Όταν έχεις 100 άτομα, ίσως να είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να μπορεί να συνοδεύσει και τους 100. Όμως αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτοί οι 100 να κάνουν απίστευτα πράγματα που οι 5 δεν μπορούν να κάνουν. Ομάδες. Να βρεθούν και άλλοι δάσκαλοι που μπορούν να διδάξουν τους 100. Να κάνουν ζευγάρια. Δηλαδή αυτό έχει τόσο πολύ business μέσα, ας το πω έτσι. Εγώ στους 100 βλέπω πολλή δουλειά μπροστά. Εσύ βλέπεις όχι να κάνω μάθημα στους 100. Κατάλαβε ποιο είναι το σκεπτικό. Ξέρω, μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά σου, το εύχομαι. Βρες τους 100 και θα σου βρω τους δασκάλους. Θα σου βρω τις λύσεις, ναι, μην αγχώνεσαι. Τις έχω ήδη έτοιμες, δηλαδή. Στο εύχομαι. Να έχεις αυτό που θέλεις. Είσαι δάσκαλος. Ναι. Μάλιστα. Εσείς οι σχολάρχες εδώ θα έχετε να πείτε κάτι, εκτός από το Ευαγγέλιο που μίλησε. Οι επαγγελματίες. Δεν μιλάτε, μιλάει ο φίλος μας που είναι friend no camp. Η λύση του Εμίλιο, ναι. Παρακαλώ. Για ποια, για τα 100. Προσωπικά έχουμε κάνει μαθήματα σε 100 όσο διάβασα και ήταν όλοι ικανοποιημένοι, αλλά νομίζω ότι το κάναμε αυτό επιτυχημένα γιατί είχαμε καλή κατάρτιση από εκεί που εκπαιδευτήκαμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν υποχρεωτικό για μας να μάθουμε να κάνουμε μάθημα και σε 100, εκεί που κάναμε την εκπαίδευση. Mm-hmm. Δεν σταματήσαμε ότι είμαι ένα δάσκαλος ή ένας χορευτής και επειδή ξέρω κάνω μάθημα σε ένα ζευγάρι, σε 10 άτομα είμαστε οκ. Okay. Ήταν η βασική προϋπόθεση εκεί που δουλεύαμε, ότι πρέπει να μάθω να κάνω μάθημα σε 5, σε 2, σε 50 και σε 100. Οπότε εκπαιδεύεσαι να κάνεις και σε 100 μάθημα. Εάν εννοούσε αυτό, αλλά δεν εννοούσε το σύνολο των μαθητών. Επίσης, άλλη ενέργεια έχουν 100 άτομα, άλλη διάθεση να προπονηθούν, να γίνουν καλύτεροι και άλλη ενέργεια έχουν 10 ή 15, έτσι. Όπως άλλη ενέργεια έχουν 10 ζευγάρια στην πίστα που κάνουν προπόνηση και άλλη ενέργεια έχουν 2 ή 3. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Τα κατάφερα τελικά. Μου έφυγε το άγχος. Ευχαριστώ που ήρθατε να με ακούσετε. Και θα ήθελα να ακούσω και εσάς σε κάποιο άλλο lecture.